Καλησπέρα παιδιά, ξαναχτύπησε ο Μάρκος Εφερλής σε παράστασή του και άφησε τέτοιες μυχτές όποιον πάρει ο χάρος. Για πάμε να δούμε. Πολλοί με ρωτάνε πως καταλαβαίνω ότι ένα αστείο που λέω ή γράφω θα βγάλει γέλιο ή πως καταλαβαίνω ότι μια παράσταση που ετοιμάζω θα κάνει επιτυχία. Για πες, πως καταλαβαίνεις, να μάθουμε κι εμείς να κάνουμε κι εμείς καμιά επιτυχία ρε παιδί μου. Εδώ στο YouTube όχι τόσο πολύ σαν εσένα, για πες. Θα σας πω, είναι θέμα όχι μύτης μεγάλης, όσφρησης. Ναι, γιατί και άλλοι έχουν μεγάλη μύτη και το μόνο που έχουν καταφέρει είναι να γίνουν παρουσιαστές σε πρωινή εκπομπή. Λιάγκα, πες αλεύρι. Ο Μάρκος συγχυρεύει. Θέμα όσφρησης, έτσι, όχι θέμα μεγάλης μύτης. Μάλιστα, σε αυτό γυναίκα έχεις και εσύ επιτυχία γιατί τα μυρίζεις όλα λέει. Ναι, μάλιστα, για πάμε στη συνέχεια να δούμε τι είπε. Μπορεί να προσφέρουν τίποτα απολύτως στο κοινωνικό σύνολο, τουλάχιστον εμείς όλα αυτά που είναι προσφέρουν. Εντάξει, αυτό ξαναπέστω, εντάξει, αλλά σε αυτό εν μέρη διαφωνώ, διότι εάν δεν ήταν όλοι αυτοί, δεν θα είχαμε και εμείς υλικό για να κάνουμε σάτυρα, σχολιασμό και όλα τα λοιπά. Οπότε, πάτσι πάτσι που λένε, έτσι, για να πούμε και τι άλλο έπεισε. Γέλιο προσφέρουν αξίες, μηνύματα σε μικρούς και μεγάλους. Κάτι έχουμε κάνει σε αυτή την κοινωνία που ήρθαμε. Άλλοι δεν έχουν κάνει ποτέ τίποτα. Δεν πειράζει. Έλεγα λοιπόν ότι είναι θέμα έντονης όσφρησης. Από πολύ μικρό παιδί έχω έντονη την αίσθηση της όσφρησης. Μυρίζομαι τα πάντα, μυρίζομαι τις κακοτοπιές. Γι' αυτό και όλα αυτά τα χρόνια, όσες τρικλοποδιές και να έχουν προσπαθήσει να μου βάλουν, δεν έχουν καταφέρει να με ρίξουν. Παραμένω πάντα όρθιος. Και αυτό το φίλο σε εσάς και μόνο σε εσάς. Που στηρίζετε, αγαπάτε όλα αυτά που κάνω, δίνετε λιμονικά το παρόν και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έτσι, καλά τα είπες, εντάξει, εγώ δεν λέω, παραδέχομαι, γιατί έχεις κάνει ήδη αρκετό θέμα από πίσω, βέβαια, σάτυρα, γέλιο, έχεις μοιράσει καταστάσεις εδώ πέρα, γενικότερα τηλεόραση, θέατρα, πράγματα, θάματα, δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος άλλος σε τέτοιο υψηλό βαθμό να πάει αντίθετα. Έτσι. Οπότε, αν σας άρεσε αυτό που είπε ο Μάρκος, κάντε ένα like, κοινοποιήστε να δουν και μερικοί ακόμα και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.